Τέρμα στην ανοχή για όσου χρωστούν στο κράτο. Με εντολέ του Υπουργού Οικονομικών Βάσου Σαρλί, ενισχύονται οι εξουσίε του φόρου εισοδήματο για την άμεση εισπράξη φόρων σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τα άδεια ταμεία του κράτου. Σύμφωνα με τα ευρήματα τη Δημοσιονομική Έκθεση τη Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου που συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, τα καθυστερημένα έσοδα του κράτους για το 2011 ανήλθα στο 1 δισεκατομμύριο 578 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 1 δισεκατομμύριο 548 εκατομμύρια το 2010. Τα 649 εκατομμύρια δεν είναι πρακτικά εισπράξιμα. Όπω ανέφερε η Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου, με οδηγίε του Υπουργού Οικονομικών, ο Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων Γιώργο Πούφο καλείται να κινήσει αγωγέ και να προχωρήσει σε διώξει όσων δεν έχουν πληρώσει τι οφειλέ του προ το κράτο για πέραν των 90 ημερών. Επιπλέον δόθηκαν οδηγίε για άμεση ίσπραξη οφειλών από του δημοσίου υπαλλήλου. Θα παρακρατείται από το μισθό του και από τη σύνταξη όσων αφυπηρέτησαν για όσου εκκρεμούν εναντίον του ποινικά εντάλματα για οφειλέ. Σκληρά μέτρα που αγγίζουν όλου για εξάλληψη του φαινομένου των καθυστερημένων οφειλών, προτείνει η Γενική Λογίστρια. Συγκεκριμένα για φυσικά πρόσωπα που έχουν οφειλέ, προβλέπεται η ίσπραξη των οφειλών στα σημεία εισόδου και εξόδου τη Κυπριακή Δημοκρατία και στα οδοφράγματα. Αφορά κυρίω εντάλματα προ τίμου. Παγοποίηση τραπεζικών λογαριασμών με τον τρόπο που ισχύει σήμερα δικαστική δέσμευση με ακίνητη περιουσία. Ίσπραξη κατά προτεραιότητα των οφείλων του ιδιοκτήτη ακινήτου κατά την μεταβίβαση ακίνητη περιουσία. Προτείνεται παράλληλα αύξηση στα 350 έω 500 ευρώ αντί 170 που ισχύει σήμερα τη υποχρεωτική άμεση καταβολή για όλε τι ποινέ που επιβάλλονται από τα δικαστήρια. Η Γενική Λογίστρια προτείνει επίση δημοσίευση των ονομάτων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν, δημιουργία Μητρώου Αφερέγγιο Διευθυντών και Μετόχων Εταιριών δημιουργία κεντρικού μητρώου καθυστερημένων εσόδων. Θετικά αντίκριζε τα μέτρα η Επιτροπή Θεσμών σύμφωνα με τον Πρόεδρό τη Γιώργο Γεωργίου. Η μελέτη έχει γίνει. Οι προτάσει έχουν υποβληθούν. Εμεί τι υιοθετούμε. Αναμένουμε λοιπόν από το κράτο, από την κυβέρνηση να θέσει ενώπιον του νομοθετικού σώματο όλα εκείνα τα απαραίτητα νομοσχέδια τα οποία θα υλοποιήσουν στην πράξη τις εισηγήσεις του Γενικού Λογιστερίου. Από την πλευρά τη, η του ΑΚΕΛ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε στα 649 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν είναι πρακτικά εισπράξιμα. Θεωρούμε εν τη σημασία το νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο αφορά στη δημοσιοποίηση ονομάτων των οφειλετών. Ε, ήδη βρίσκεται στη Βουλή, ελπίζουμε ότι τάχιστα θα τύχει οι δαπάνε προσωπικού το 2011 στο δημόσιο αυξήθηκαν στα 2 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια σε σχέση με 2 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Το 2011 οι κοινωνικέ παροχέ ανήλθαν στο 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια, ενώ ο συνολικό δανεισμό του κράτου αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια ευρώ.